Χαίρετε λοιπόν σήμερα μαζί μας η φίλη Χριστίνα. Καλησπέρα Χριστίνα. Καλησπέρα Μάρη, καλησπέρα και στο κοινό που μας παρακολουθεί. Σε ταλαιπωρώ από την άδειά σου και από τα βουνά που βρίσκεσαι, γι' αυτό και δεν έχεις και πολύ καλό σήμα να το ξέρει ο κόσμος. Να μας συγχωρέσει δηλαδή λίγο την θολή εικόνα σου. Αλλά έχουμε αρκετά σημαντικά γεγονότα που πρέπει να τα μοιραστούμε με τον κόσμο. Και γι' αυτό σε ήθελα να τα σχολιάσεις. Ας ξεκινήσουμε λίγο με την είδηση από την Μπουρκίνα Φάσο, όπου ο πρόεδρος εκεί, ο Τραωρέ, ο οποίος είναι στρατιωτικός περιπτώντος, απέρριψε τα δάνεια του Δούνου του. Ξέρουμε για ποιο λόγο συνέβη αυτό? Η δήλωσή του ήταν ότι δεν χρειάζεται την Παγκόσμια Τράπεζα και του Δούνου του, ούτε την Ευρώπη και την Αμερική, και ότι έχουν οτιδήποτε χρειάζονται για να μπορέσουν να αναπτύξουν και να στηρίξουν την οικονομία τους. Αυτό ήταν αυτό που δήλωσε στους δημοσιογράφους. Από εκεί και πέρα όμως, η Μπουρκίνα Φάσο είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο κράτος, όπως είναι όλα τα κράτη της Αφρικής. Εξάγει πάρα πολύ χρυσό, έχει ουράνιο και είναι και υποκατασκευή ή υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή για κατασκευή και αγωγός φυσικού αερίου που θα ενωθεί με την Ευρώπη για να μπορέσει να αντικαταστήσει ό,τι έχει συμβεί με τον Nord 1 και τον Nord 2 αγωγό της Ρωσίας. Οπότε θεωρώ ότι η Μπουρκίνα Φάσο δεν έχει ανάγκη κανέναν αυτή τη στιγμή. Και επιπλέον άλλη μία πληροφορία, η Μπουρκίνα Φάσο μαζί με το Μάλι και τον Νίγηρα στις αρχές του έτους ανακοίνωσαν κοινή απόφαση να αποσυρθούν το συντομότερο δυνατό από την οικονομική κοινότητα των κρατών της Δυτικής Αφρικής και να σχηματίσουν μία δική τους ένωση που θα υπάγεται κάτω από τους BRICS. Θα είναι ένα υποκατάστημα των BRICS. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι αχρίαστη η βοήθεια του Δουνουτού και οποιοδήποτε άλλου κράτους. Όχι, αχρίαστη δεν ήταν η βοήθεια. Το θέμα είναι ότι ξέρανε ότι πίσω από την βοήθεια του Δουνουτού υπάρχουν παγίδες, όπως η δέσμευση όλης της περιουσίας των κρατών τους. Κάτι τέτοιο το βιώνουμε κι εμείς. Έτσι. Εντάξει, εγώ βλέπω ότι οι Αφρικανοί έχουν ξυπνήσει και κάποιοι άλλοι κοιμούνται ακόμα. Πάμε λίγο στην Αυστραλία για να μας πεις για ποιο λόγο χορηγήθηκε πλήρης ασυλία στο προσωπικό των Ηνωμένων Εθνών και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας από την ίδια την Αυστραλιανή κυβέρνηση. Αρχικά να πούμε ότι ο ΠΟΗ υπάγεται κάτω από τον ΟΗΕ, άρα και το προσωπικό του απολαμβάνει τα προνόμια που απολαμβάνει και το προσωπικό του ΟΗΕ. Επειδή λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη, ξεκινάει μάλλον, μία νέα περίοδος με την ασθένεια που κυκλοφορεί το τελευταίο διάστημα και επειδή θα είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για τους Αυστραλούς, οι οποίοι είχαν και πάρα πολύ αυστηρά μέτρα και από το 19 μέχρι το 22. Ο κόσμος μπορεί να ψάξει να δει τι ακριβώς συνέβαινε. Υπάρχουν βίντεο και υπάρχουν και πάρα πολλά άρθρα στο διαδίκτυο. Για να μπορούν λοιπόν να ελέγξουν την κατάσταση και να τσιμπήσουν, να το πούμε έτσι. Όχι απλά να τσιμπήσουνε, να εξανακάσουνε το τσίμπημα. Μα, αυτό ήταν το ακριβώς επόμενο που ήθελα να σου πω, ότι θα είναι ένας εξαναγκασμός για όλους τους πολίτες της Αυστραλίας. Και βέβαια, η συγκεκριμένη αλλαγή στην νομοθεσία δίνει άδεια να εκτελεί ο ΠΟΗ ιατρικές διαδικασίες χωρίς καμία συνένεση. Και εντάξει, ας πούμε ότι αυτό μπορεί να συμβεί σε έναν ενήλικα που είναι απαράδεκτο. Για σκέψου τώρα αυτό να συμβεί σε ένα παιδί που ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει, που δεν μπορεί να αποφασίσει ο γονιός του γι' αυτό. Δεν τους επιτρέπουν τους γονιούς να έχουν εξουσία και ευθύνες πάνω στα παιδιά τους. Όχι βέβαια, είναι αυτό που προσπαθούν να πάρουν από τους γονείς. Και το θέμα είναι ότι αυτό ξεκινάει από την Αυστραλία, η οποία είναι πάρα πολύ μακριά από εμάς, από την Ευρώπη, αν θες και από την Αμερική και από πολλές άλλες χώρες. Τι θα γίνει όταν ξεκινήσει πραγματικά να ζορίζει η κατάσταση στις υπόλοιπες χώρες? Γιατί έχουμε δει ότι η μία χώρα παραδειγματίζεται από την άλλη και ξεκινάει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. Εδώ τι θα γίνει? Εγώ θα τους πω καλή τύχη για όταν θα έρθει εδώ. Και στους μεν και στους δε. Να συμπληρώσω και κάτι ακόμα για το κομμάτι της Αυστραλίας, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περίπτωση που δυσκολέψουν τα πράγματα το ερχόμενο διάστημα. Άλλη μία αλλαγή που είχε κάνει στην νομοθεσία της αφορά την ατιμωρησία σε ξένα στρατεύματα και αστυνομία κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης. Έχουν τα ξένα στρατεύματα μέσα σε μία χώρα, π.χ. όπως η Αυστραλία. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μα νομίζω ότι τώρα συνδυάζονται πάρα πολλά γεγονότα και δεν είναι και το παζλ, έτσι. Όταν απ' τη μία ο ΠΟΗ θα έχει το δικαίωμα να προχωράει σε ιατρικές πράξεις χωρίς τη συνένεση του πολίτη,
Κάποιος θα πρέπει να παρέμβει για να μπορέσει να συμβεί αυτό, να προχωρήσει. Οπότε έχουν φροντίσει και έχουν ακουμπώσει αυτά τα δύο. Μάλιστα. Καλή τύχη εύχομαι στους Αυστραλούς και το νου μας τους υπόλοιπους. Για να πάμε λίγο στην Ρωσία, γιατί χθες είχε ένα δοκιμαστικό το μετρό της Μόσχας, όπου μετατράπηκε ξαφνικά σε καταφύγιο πυρηνικό. Τι συνέβη εκεί πέρα, θες να μας πεις? Μάρη, χωρίς προειδοποίηση και ενώ υπήρχε πάρα πολύ κίνηση σε σταθμό του μετρό στη Ρωσία, ενεργοποιήθηκαν ξαφνικά οι πόρτες ασφαλείας και έγινε το μετρό καταφύγιο, χωρίς κάποια προειδοποίηση. Και βέβαια, όσοι βρίσκονταν εκεί, αλλά νομίζω και οι απέξω, δεν βρήκαν ότι αυτή η συγκυρία ήταν τυχαία. Προφανώς, η Ρωσία εκπαιδεύει τους πολίτες της, κάνει κάποιες προετοιμασίες για το ενδεχόμενο πυρηνικού χτυπήματος. Εδώ μιλάμε για θηριώδεις μεταλλικές πόρτες, οι οποίες είναι συγκεκριμένα κατασκευασμένες για να αντέξουν ακόμα και σε ένα πυρηνικό πλήγμα, μετατρέποντας έτσι τον εκάστοτε σταθμό σε πυρηνικό καταφύγιο. Οι ρωσικές αρχές αφήνουν να εννοηθεί ότι πρόκειται για κάποιο τυχαίο σφάλμα. Πώς μπορεί να γίνει τέτοιο λάθος όμως? Σε πυρηνικό καταφύγιο που υποτίθεται ότι θα ενεργοποιηθεί μόνο στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης, κάποιος έχει βάλει το χέρι του. Δεν γίνεται αυτόματα. Πανώς θέλω να δουν αν λειτουργούν όλα σωστά για όταν χρειαστεί. Εντάξει, δεν χρειάζεται εδώ και πολύ μεγάλη ευθεία, αλλά δεν το λένε στον κόσμο. Καλό είναι όμως να τα βλέπουμε κι εμείς, να ξέρουμε γιατί ετοιμάζονται σε κοντινές μας χώρες. Άλλη μία πολύ σημαντική είδηση έχουμε από τη Ρωσία, η οποία έχει να κάνει με τις δηλώσεις της επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για την Υποπτία της Προστασίας και της Ευημερίας των Καταναλωτών στη Ρωσία. Η οποία τι δήλωσε, Χριστίνα, για πες μας λίγο. Η οποία δήλωσε ότι η Ρωσία δεν απειλείται από την εξάπλωση της ευλογιάς των πυθίκων και αυτό οφείλεται στις παραδοσιακές τους αξίες. Πώς μεταφράζεται κάτι τέτοιο? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ απλή η μετάφρασή του και ο κόσμος που μας παρακολουθεί μπορεί να συνδυάσει γεγονότα. Το παραδοσιακό σημαίνει παραδοσιακή οικογένεια, γιατί γνωρίζουμε ότι η εξάπλωση γίνεται κυρίως μέσω επαφής των ομοφυλόφιλων. Αυτή τουλάχιστον είναι η ενημέρωση που έχουμε. Οπότε, εφόσον η Ρωσία δεν υποστηρίζει αυτούς τους θεσμούς, έχουμε δει ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή, προσπαθεί να διατηρήσει την παράδοση, την οικογένεια, θεωρούν λοιπόν ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα μεγάλο. Εδώ μπορούμε βέβαια να το μεταφράσουμε και με έναν άλλον τρόπο, πέρα από αυτόν τον προφανή τον οποίο μας εξήγησες, ότι οι παραδοσιακές αξίες της Ρωσίας σημαίνει ότι μένουν μακριά, κρατούν αποστάσεις από τις διρεκτίβες των παγκοσμιοποιητών. Που σημαίνει, εάν οι παγκοσμιοποιητές θέλουν να επιβάλλουν κάποια μέτρα μέσω μιας νέας υγειονομικής κρίσης, πολύ πιθανό οι Ρώσοι να μην θέλουν να συμμετάσχουν σε ένα νέο τέτοιο παραμυθάκι. Και η αλήθεια είναι, μακάρι να μην το κάνουν, γιατί νομίζω ότι εκεί είναι που θα καταλάβει και η πλειοψηφία του κόσμου πλέον τη διαφορά. Μακάρι, ναι, μακάρι να τα δούμε και μακάρι να το δούμε και στις ΗΠΑ, αν καταφέρει να φτάσει στις εκλογές ο Πορτοκαλί και εκλεγεί, και αν γίνουν εκλογές, γιατί υποσχέθηκε και αυτός ότι δεν θα συμμορφωθούν τις νέες αρρωστημένες σταγές των παγκοσμιοποιητών. Και πάμε λίγο να μας πεις τι γίνεται στο μέτωπο στην Ρωσία, το Κούρσκ συγκεκριμένα, όπου τα μέσα μαζικής εξαπάτησης λένε ότι οι Ρώσοι έχουν πάθει τεράστια ζημιά και δεν ξέρουν τι να κάνουν και βρίσκονται σε πανικό. Ενώ από την πλευρά των Ρώσων τα πράγματα είναι λίγο πιο ξεκάθαρα και αντίθετα από αυτά που μας περνούν. Θέλω να μας πεις λίγο επισήμως τις απώλειες των Ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή. Κατά τη διάρκεια των μαχών στα σύνορα της περιοχής Κούρσκ, οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν χάσει παραπάνω από 3.400 στρατιώτες, 50 άρματα μάχης μεταξύ άλλων και βρετανικά Challenger, 25 οχήματα μάχης πεζικού, 45 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, 262 τεθωρακισμένα μαχητικά οχήματα, 115 λοιπά οχήματα, 5 αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα και τέλος 7 εκτοξευτές πολλαπλών πυράβλων συμπεριλαμβανομένων 3 αμερικανικών HIMARS. Δεν είναι λίγες οι απώλειες και μην ξεχνάμε και ποιος το χρηματοδοτεί. Πέραν αυτών, και δεν είναι μόνο ότι έχουν απώλειες και σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού. Υπάρχει επισήμως η δήλωση από τον Απτία Ντίνοφ, είναι ο διοικητής της ομάδας ΑΧΜΑΤ και αναπληρωτής επικεφαλής
της κύριας στρατιωτικής πολιτικής διεύθυνσης του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, ένας κατεξοχήν υπεύθυνος, ο οποίος βρίσκεται στο πεδίο της μάχης, δεν κρύβεται πίσω από κάποιο γραφείο, δήλωσε ότι η προέλαση των Ουκρανικών δυνάμεων έχει πάυσει. Δηλαδή, πλέον αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Και αυτό είναι γνωστό σε όλους πλέον που ασχολούνται. Και πάμε λίγο να τελειώσουμε με μία πάρα πολύ σημαντική είδηση, Χριστίνα, με μία ανάρτηση του ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X, ο οποίος μας είπε κάτι για την Καμίλα, ότι αν επιχειρήσει κάποιες καταστάσεις σε περίπτωση που εκλεγεί, αυτό θα σημάνει εκατομμύρια Αμερικανούς νεκρούς από πείνα. Για πες μας λίγο. Μία από τις αρχικές διακηρύξεις του προγράμματος της Καμίλας στην περίπτωση που αυτή εκλεγεί είναι ότι θα αρχίσει να εφαρμόσει πρόγραμμα για τη μείωση των τιμών των τροφίμων. Βέβαια, ένα τέτοιο σενάριο είναι απαγορευτικό. Και είναι απαγορευτικό κυρίως για τις βιομηχανίες και για τους παραγωγούς από την άλλη. Έτσι. Γιατί όταν έχει ανέβει ο πληθωρισμός, όταν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, δεν μπορείς ξαφνικά να κάνεις κουμάντο και στην τσέπη του παραγωγού, ο οποίος για να φέρει στο τραπέζι σου την ντομάτα, το αγγούρι, το οποιοδήποτε αγαθό, έχει ξοδέψει. Εφόσον λοιπόν εκείνος δεν μπορεί να πάρει πίσω αυτό που έχει ξοδέψει, συν ένα κέρδος για να μπορέσει να συντηρηθεί η οικογένειά του, τι θα κάνει? Θα κλείσει η επιχείρηση. Οπότε δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, οπότε οι Αμερικανοί και οποιοδήποτε άλλος λαός ακολουθήσει το συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα θνησιμότητας. Συγκεκριμένα μίλησε ο ίδιος για αυτό το σενάριο που μας ανέφερες μόλις τώρα, πως ο αμερικανικός πληθυσμός θα καταρρεύσει από τεράστια πείνα, καθώς η βιομηχανία τροφίμων, τον είπα, θα έχει χρεοκοπήσει, που σημαίνει τεράστια πείνα, άρα και πολύ μεγάλη αριθμή σε ανθρώπους οι οποίοι θα πεθάνουν από ασυτεία. Είναι αυτό που μας είπες και μας εξήγησες και είναι και λογικό, ότι αντί να προτείνει μέτρα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την μείωση των τιμών των πρώτων υλών για να μπορέσει να φτάσει πιο φθηνά στο ράφι το εκάστοτε προϊόν, αυτή είπε ότι απλά θα μειώσω τις τιμές των προϊόντων. Λες και ως διαμαγείας τα πετρέλαια, η ενέργεια και οποιαδήποτε άλλη μορφή πρώτη ύλη κτηνίνουνε. Μιλάμε για τρελούς τώρα, όχι αστεία. Βέβαια υπάρχει και άλλη μία παράμετρος την οποία δεν εξέτασε ο ιδιοκτήτης του X, που λέει ότι θα έχουμε πολύ σύντομα τυπωμένο κρέας, που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες για διάφορα ζυζάνια μέσα στο φαγητό μας, άρα κάτι αντίστοιχο θα μπορούσαν να προωθήσουν και για τα λαχανικά, αντί για τα λαχανικά. Ποιος μας λέει λοιπόν ότι η τακτική αυτή δεν θα οδηγήσει εκεί? Ήδη βλέπουμε πολλά βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, που δείχνουν έτσι περίεργα λαχανικά φρούτα να κυκλοφορούν, σαν κάτι ανάμεσα σε πλαστικό και πλαστελίνη, δεν ξέρω. Λοιπόν, τα πράγματα εκτροχιάζονται από κάθε άποψη, και στα μέτωπα τα πολεμικά, και στα οικονομικά, και στα διατροφολογικά. Δεν πάμε καλά. Θα ήθελα να μας πει και ο κόσμος την άποψή του για τα όσα συμβαίνουν, πού βλέπει να οδηγείται το πράγμα. Χριστίνα, εγώ θα σε ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο σου. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, καλή δύναμη σε όλους.